Είναι η στιγμή που η αρχαιολογική σκαπάνη φέρνει στο φως ακόμα ένα θησαυρό. Οι αρχαιολόγοι ανασύρουν τα οστά ενός παιδιού από ασύλλητο θαλαμοειδή τάφο που βρέθηκε πολύ κοντά στο χωριό Καστρί Ιεράπετρας μέσα σε Ελαιώνα. Τελείως τυχαία. Από ένα αγροτικό τοπίο πέρασε από εδώ από το χωράφι και βούλιαξε. Οπότε δημιουργήθηκε ένας μικρός κρατήρας, ήταν αρκετά ύποπτο για να το ερευνήσουμε. Οι εικόνες που δίνει στο φως της δημοσιότητας στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι εντυπωσιακές. Μινωικό είναι ιστερομινωικό 3, δηλαδή 1400-1500 περίπου π.Χ. η χρονολόγησή του. Στη θέση Ρούσες, περίπου 800 μέτρα από το χωριό Καστρί, μέσα σε Ελαιώνα Αγρότη, πραγματοποιήθηκε η επίγουσα σωστική ανασκαφική έρευνα στις αρχές Αυγούστου. Εκεί διαπιστώθηκε η ύπαρξη λάκκου. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής, αποκαλύφθηκε ο θαλαμοειδής τάφος σκαμμένος στο μαλακό μαργαϊκό ασβεστόλιθο της περιοχής. Η πρόσβαση στον τάφο γινόταν με κάθετο όριγμα, ενώ η είσοδος είχε σφραγιστεί από αργολιθοδομή. Βεβαίως, ήταν ένας τάφος ο οποίος είχε λαξευτεί στο μαλακό κούσκουρα. Στο χώμα. Θαλαμωτός ήταν. Ναι, ήταν θαλαμωτός. Ο κούσκουρας δεν είναι ακριβώς χώμα, είναι ένα μαλακό πέτρωμα το οποίο μπορεί να δουλευτεί. Είχαν λοιπόν κάνει μια μικρή σπηλιά, ας πούμε, είχαν λαξεύσει το μαλακό βράχο, έφτιαξαν ένα θάλαμο και εκεί μέσα τοποθέτησαν τις λάρνακες με τους νεκρούς. Μέσα στον τάφο εντοπίστηκαν και άλλα ευρήματα αρχαιολογικής αξίας. Κοντά στην ανασκαφή υπήρχε ένδειξη για την ύπαρξη άλλου τάφου και η έρευνα συνεχίστηκε, ωστόσο αποδείχτηκε άκαρπη. Στη σωστική ανασκαφική έρευνα έλαβε μέρος ομάδα φοιτητών αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.